Και έχεις κάποιες εκπομπές, κάποιους δημοσιογράφους που αντί να σταθούν στην ουσία κάθονται και ασχολούνται για να τρελαίνεστε με τον Κασελάκη. Για τρέλα μιλάμε. Ο οποίος είπε, τι είπε, ότι εγώ λέει, επειδή δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ στα κορίτσια, θα ήθελα να υιοθετήσω δύο αγόρια. Δηλαδή τι θέλεις να πεις ρε εσύ με τα κανάλια που σε προβάλλουνε, ότι εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες θα υιοθετούμε παιδιά να παράγουμε πούστιδες. Λοιπόν, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε. Αν δεν βρούνε τουλάχιστον σήμερα την αποδοκιμασία από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πει και να κάνει από Δευτέρα. Μην κουράζεστε, το αποδοκιμάζω εγώ. Εσείς το αποδοκιμάζετε. Το ζήτημα είναι όμως η αποδοκιμασία να είναι. Δεν νομίζω ότι χωράει η συζήτηση τώρα. Συγγνώμη, αλλά αυτό νομίζω δεν μπορεί να είναι αποδεκτό ποτέ και από κανέναν. Ο τραμπισμός όλη τη μορφή του. Λόγια δεν υπάρχουν, έτσι. Είναι αδιανόητο. Δυστυχώς. Και είναι και ο μόλις νεοεκλεγής. Πρέπει να μας προβληματίσει συνολικά αυτό για το τι, δηλαδή για τις επιλογές, για το τι συμβαίνει, ας πούμε, πώς επιλέγει ο κόσμος, γιατί επιλέγει αυτό. Για όλοι. Στρατηγείο του Νίκου Χαρδαλιά. Κανένας αυτή τη στιγμή αυτά που ακούστηκαν. Θα ζήτω η τοπική αυτοδιοίκηση. Ζήτω ο εκφασισμός της ελληνικής δημοκρατίας. Οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο κοίται μακριά μετά από αυτά. Πρόκειται περί έσχου. Ένας χρόνος. Δεν με ενδιαφέρει αν το ψηφίσανε. Δεν το ψηφίσανε. Καλά κάνει το ψηφίσανε. Αυτό είναι το δημόσια είναι σκρά. Κοιτάξτε, κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό το ύφος. Αυτό δεν είναι πολιτική. Ενώ βλέπουμε και τον Πρωθυπουργό. Αυτό γιατί ήταν το σχόλιο του κύριου Βορύδη σε σχέση με τον κύριο Μπέο. Δεν είναι θέμα ύφους αυτό.